Θέλω απόψε να καλωσορίσω τον φίλο, καταρχήν, παλιό μου συνάδελφο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία, αλλά και πρώην υπουργό και από ό,τι ξέρω και υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, όπως όλοι ξέρετε, είναι σε μια κρίσιμη καμπή, όπως και η χώρα μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που προσέφερε πάρα πολλά από τότε που ιδρύθηκε το 1974 μέχρι σήμερα. Σίγουρα έχει και ευθύνες για τα όποια αρνητικά. Και για το ότι φτάσαμε στο μνημόνιο και για το πώς διαχειριστήκαμε το μνημόνιο. Σήμερα όμως το ΠΑΣΟΚ, κατά την άποψή μας, είναι πιο κοντά στην αλήθεια από ποτέ. Μια αλήθεια που αναγκάστηκε και το 2011 ο Σαμαράς να την παραδεχθεί, το 2011 εννοώ, και σήμερα σιγά σιγά την παραδέχεται και την εφαρμόζει σε ένα βαθμό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θα ήθελα να δώσω για λίγο το λόγο στο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και πρώην βουλευτή και συνάδελφο την Κατερίνα τη Φαρμάκη, πριν σας μιλήσει ο Οδυσσέας ο Κωνσταντινόπουλος. Καλωσορίζω και εγώ τον φίλο, τον Οδυσσέα τον Κωνσταντινόπουλο, τον πρώην συνάδελφο και βουλευτή Αρκαδίας, και του εύχομαι καλή επιτυχία στην πορεία προς την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε εδώ απόψε για να κάνουμε μια συνάντηση, συζήτηση με όσα μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ και με όποιον πολίτη της Κορινθίας ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας, προκειμένου να κάνουμε μια συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας. Βρισκόμαστε 3 μήνες μετά από μια καινούρια επιλογή που έκανε ο ελληνικός λαός, με μια καινούρια κυβέρνηση, η οποία όμως φαίνεται ότι μας οδηγεί σε δύσκολους δρόμους. Αυτή τη συζήτηση θα κάνουμε απόψε και τον κύριο λόγο τον έχει ο φίλος και βουλευτής Αρκαδίας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Οδυσσέα, σε καλωσορίζουμε στην Κόρινθο και σου δίνω το λόγο. Είμαι σήμερα εδώ στα γραφεία της Νομαρχικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τον Άγγελο και την Κατερίνα, με δύο ανθρώπους που βρεθήκαμε χωρίς να γνωριζόμαστε στην πιο δύσκολη εποχή για τη χώρα και την παράταξή μας. Την εποχή 2009-2012. Μια μεγάλη εμπειρία, επώδυνη εμπειρία, την οποία όμως την αντιμετωπίσαμε με αξιοπρέπεια, με πολιτικό στένος, και μετά από χρόνια, παρά τις παραλήψεις και τα λάθη που έγιναν, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, είμαστε εδώ για να πούμε ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό για τη χώρα μας, ακολουθήσαμε το μόνο ασφαλή δρόμο και όσοι μετέπειτα μιλούσαν για εύκολους δρόμους, για ισοδύναμα και για κατάργηση μνημονία, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά δεν έγιναν ποτέ. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, να συζητήσουμε με τους πολίτες, με τους φίλους, τους συντρόφους της Κορινθίας για τη χώρα, αλλά κυρίως να συζητήσουμε και για την προοπτική της παράταξής μας. Η παράταξή μας στις τελευταίες εκλογές κατέλαβε την 7η θέση. Κατά την άποψή μου δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας εβδομάδας, μιας Κυριακής, ενός χρόνου 5 ετών, αλλά ήταν το ζύγισμα πολλών ετών, με τα θετικά και τα αρνητικά, και βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο την οποία θα πρέπει να προσανατολιστεί, να επαναπροσδιορίσει την πολιτική της, το κόμμα μας, και βεβαίως να ανοίξει σήμερα τις διαδικασίες στην κοινωνία, να μιλήσει καθαρά, να πει τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, που έγιναν τα λάθη και οι παραλήψεις, ο απολογισμός για το πριν, αλλά κυρίως να δει και να φτιάξει τις προϋποθέσεις για το μέλλον της νέας γενιάς. Με αυτά τα λίγα, θα ήθελα να πω και μια κουβέντα για αυτά τα καλά λόγια που είπαν για μένα. Εγώ, όπως ξέρετε, έχω μια συγκεκριμένη πρόταση.
η οποία λέει τη μετασχηματισμού της παράταξης μας. Πιστεύω ότι για να προχωρήσουμε μπροστά χρειάζεται μια νέα σχέση, μια νέα εμπιστοσύνη, ένα νέο κόμμα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό θα γίνει το συνέδριο, για να πάρθουν οι αποφάσεις αυτές, γιατί πρώτα πρέπει να μπαίνουν οι πολιτικές και αφού προσδιοριστούν οι πολιτικές και πώς θέλουμε να προχωρήσουμε, αμέσως μετά θα μπουν τα πρόσωπα. Βεβαίως, δεν θα πρέπει, και δεν μπήκα σε αυτό το παραβολή, να μην δούμε ότι διανύουμε μια περίοδο δύσκολη για τη χώρα. Θα ακούσατε καλύτερα από τον καθέναν τον Πρωθυπουργό στη τελευταία συνέντευξή του, με πολλά διλήμματα, με πολλές υπαναχωρήσεις από αυτά τις δεσμεύσεις και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως αναζητά και ο ίδιος ποια είναι η εντολή του, γιατί δεν έχει ούτε εντολή για ρήξη και να βγουν εκτός ευρώ και δεν έχει και έχει και λάβει εντολή να κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχει δεσμευτεί, τα οποία έχει κατηγορήσει την προηγούμενη κυβέρνηση και σήμερα αναμένεται να πει την αλήθεια τόσο στον ελληνικό λαό όσο και στους βουλευτές του για να δούμε αν χρειάζεται, όπως είπε ο ίδιος, δημοψήφισμα ή όχι. Σας ευχαριστώ.